Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητρική πρόσκληση. Το θέμα της παρουσίασης είναι η ενδεμική αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών στη μητροειδή βαλβίδα. Η μητροειδική της συσκευή, σε αντίθεση με την αορτική βαλβίδα, είναι μια σύμπλοκη δομή στην οποία περιλαμβάνονται οι γλοχίνες, οι θηλοειδείς μύες, οι τενόριες χορδές, καθώς και η αριστερή κοιλία. Τα ανατομικά χαρακτηριστικά της μητροειδούς βαλβίδας, τα οποία δυσχεραίνουν τις διαδερμικές επεμβάσεις, είναι το μεγάλο μέγεθος του μητροειδικού δαχτυλίου, το εφηπεριδές σχήμα της μητροειδούς βαλβίδας, η ύπαρξη του υποβαλβιδικού μηχανισμού, καθώς και η αλληλεπίδραση με τον χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας, την αορτική βαλβίδα, καθώς και την περισπωμένη αρτηρία. Η ανεμοτομία της μητροειδούς βαλβίδας βλέπουμε ότι αποτελείται από την πρόσθετη και την οπίσθια γλοχίνα, κάθε μια από τις οποίες έχουν τα τρία σκάλοψ. Αριστερά φαίνεται η θέση της μητροειδούς βαλβίδας σε σχέση με τις γειτονικές δομές, και δεξιά βλέπουμε την μητροειδική συσκευή με τις πτυχές, με τις γλοχίνες της μητροειδούς, τους ενώντες χορδές και τους θηλοειδείς μύες. Η στέρωση της μητροειδούς βαλβίδας ήταν η πρώτη βαλβιδική πάθηση που αντιμετωπίστηκε διαδερμικά πριν από περίπου 40 χρόνια. Σήμερα η διαδερμική βαλβιοπλαστική αποτελεί μια καθιερωμένη αντιμετώπιση για την στέρωση της μητροειδούς βαλβίδας. Η μητροειδής στένωση της μητροειδούς σήμερα, ακόμα και σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, οφείλεται κυρίως σε ρευματικό πυρετό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο αυξάνεται η συχνότητα των μη ρευματικών στενώσεων που οφείλονται σε αναπόθεση ασβεστίου σε ηλικιωμένους ασθενείς. Εδώ, από τις πρόστατες οδηγίες για τις βαλβιδοπάθειες από το Αμερικανικό, πρόστατες οδηγίες για αμερικάνικες στις νόσεις της βαλβιδοπάθειες που δημοσιεύθηκαν το 2020, βλέπουμε τα τέσσερα στάδια της στένωσης της μητροειδούς. Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στους ασθενείς που έχουν κίνδυνο να αναπτύξουν στένωση της μητροειδούς. Το στάδιο B αναφέρεται σε ασθενείς που έχουν μικρή ή μέτρια στένωση της μητροειδούς. Το στάδιο C αναφέρεται στους ασθενείς με σοβαρή στένωση αλλά χωρίς συμπτώματα, ενώ το στάδιο D αναφέρεται στους συμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρή στένωση μητροειδούς. Η στένωση της μητροειδούς είναι σημαντική όταν το μητροειδικό στόμα είναι μικρότερο από 1,5 τετραγωνικό εκατοστό και ο χρόνος υποδιπλασιασμού της πίεσης είναι παραπάνω από 150 μιλισεκόν. Οι αιμοδυναμικές συνέπειες είναι η σοβαρή διάταση του αριστερού κόλπου, καθώς και η αυξημένη συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας πάνω από 50 χιλιοστά της στήρησης ενδιαργύρου. Πάλι από τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, βλέπουμε την αντιμετώπιση της ρευματικής στένωσης της μητροειδούς. Βλέπουμε ότι η διαδερμική βαλβιδοπλαστική έχει ένδειξη 1α στις περιπτώσεις που έχουμε σοβαρή στένωση σε συμπτωματικούς ασθενείς με ευνοϊκή ανατομία, χωρίς την παρουσία θρόμβου στον αριστερό κόλπο και με ανεπάρκεια και με συνοδό ανεπάρκεια μικρότερη της μέτριας. Όταν λέμε ευνοϊκά ανατομικά χαρακτηριστικά, εννοούμε ότι οι γλοχίνες της μητροειδούς είναι ευκίνητες, είναι λεπτές, δεν υπάρχει σημαντική ασβέστωση και ο υποβαλβιδικός μηχανισμός έχει καθόλου ή λίγη προσβολή. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχουν τα ευνοϊκά αυτά χαρακτηριστικά ή όταν υπάρχει θρόμβος στον αριστερό κόλπο ή όταν έχουμε συνοδό ανεπάρκεια μέτρια ή περισσότερο, τότε οι ασθενείς θα πρέπει να αποβληθούν σε χειρουργική αντιμετώπιση της στένωσης της μητροειδούς. Επίσης, βλέπουμε ότι η διαδερμική βαλβιδοπλαστική έχει ένδειξη 2α στην περίπτωση που έχουμε ασυμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρή στένωση της μητροειδούς,
με ευνοϊκά ανατομικά χαρακτηριστικά και εμφανίζουν συστολική πίεση της τρομοκρατικής αρτηρίας πάνω από 50 χιλιοστά της στήλης σιδηραργύρου. Ενώ όταν εμφανίζουν πρόσφατη κολμική μαρμαριγή, τότε έχει ένδειξη 2β για διαδερμική βαδιδοπλαστική. Εδώ βλέπουμε εικόνες από διαδερμική βαδιδοπλαστική. Βλέπουμε τον μπαλόνι Ινόη, το οποίο ουσιαστικά παραμένει το ίδιο εδώ και σχεδόν 40 χρόνια από τη δημοσίευση της συγκεκριμένης μεθόδου. Συνεχίζοντας στην χρόνια ανεπάρκεια της μητροειδούς, είναι σημαντικό να διακρίνουμε αν πρόκειται για χρόνια πρωτοπαθή εκφυλιστική ανεπάρκεια ή αν πρόκειται για χρόνια δευτεροπαθή λειτουργική, μια και αυτές οι δύο εντότητες έχουν περισσότερες διαφορές παρά ομοιότητες. Η πρωτοπαθής ανεπάρκειας μητροειδούς είναι μια πάθηση που αφορά την μητροειδή βαλβίδα, ενώ η δευτεροπαθής ανεπάρκεια της μητροειδούς είναι μια πάθηση που αφορά την αριστερή κοιλία ή και τον αριστερό κόλπο. Στη χρόνια πρωτοπαθή ανεπάρκεια της μητροειδούς έχουμε βλάβη σε ένα ή περισσότερα από τις δομές της βαλβίδας, δηλαδή τις γλωχίνες, τις χορδές, τους θηλιωδείς μύες ή και το δακτύλιο. Η πιο συχνή αιτία της χρόνιας πρωτοπαθούς ανεπάρκειας της μητροειδούς είναι η πρόπτωση της βαλβίδας, η οποία βέβαια έχει ένα ευρύ φάσμα τόσο αιτιών όσο και μορφών. Σε νεότερους ασθενείς, συνήθως κάτω από 55 ετών, παρουσιάζεται ως σοβαρή μετοξωματώδης εκφύλιση, με σημαντική περίσσια ιστού της πρόσθεσης και της οπίσιας γλωχίνας, καθώς και των τενόδιων χορδών. Είναι η λεγόμενη βαλβίδα μπάρλου. Σε μεγαλύτερους ασθενείς, εμφανίζεται κυρίως ως ινοελαστική ανεπάρκεια, στην οποία η έλλειψη του συνδετικού ιστού έχει ως αποτέλεσμα την ρήξη των τενόδιων χορδών. Άλλες λιγότερο συχνές αιτίες της χρόνιας πρωτοπαθούς ανεπάρκειας είναι η λοιμώδης οδοκαρδίτιδα, η νόση του συνδετικού ιστού, η ρευματική καρδιακή νόσος, το κλέφτης της μητροειδούς βαλβίδας και οι βλάβες από ακτινοβολία. Εδώ βλέπουμε εικόνες από 3D Echo, που μας δείχνουν την εξωματώδη εκφύλιση, καθώς και την ινοελαστική ανεπάρκεια. Και πάλι βάσει των οδηγιών, τα στάδια της χρόνιας πρωτοπαθής ανεπάρκειας της μητροειδούς είναι το στάδιο A, όταν ο ασθενής έχει ρίσκο για να αναπτύξει ανεπάρκεια. Το στάδιο B, που αναφέρεται σε ασθενείς με μικρή ή μέτρια ανεπάρκεια της βαλβίδας. Το στάδιο C, που έχουμε ασυμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια. Και το στάδιο D, που έχουμε συμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια. Η σοβαρή ανεπάρκεια της μητροειδούς παρουσιάζει ένα μεγάλο κεντρικό τζετ ή ένα ολοσυστολικό άκεντρο τζετ. Έχει βένα κοντράκτα πάνω από 0,7 εκατοστά, έχει όγκο παλινδρόμησης πάνω από 60 ml και κλάσμα παλινδρόμησης πάνω από 50% και έχει ένα αέρο μεγαλύτερο τεΐσο του 0,4 τετραγωνικά εκατοστά. Στον αλγόριθμο για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της μητροειδούς βλέπουμε ότι η χειρουργική θεραπεία είναι κυρίαρχη. Το mitral grip, δηλαδή η διαδερμική edge-to-edge επιδιόρθωση της μητροειδούς βαλβίδας, έχει ένδειξη 2α σε ασθενείς με σοβαρή στένωση της ανεπάρκειας και συμπτώματα ή χωρίς συμπτώματα, αλλά με συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, δηλαδή με κλάσμα εξόδησης μικρότερο του 60% ή τελειοστολική διάμετρο της αριστερής κοιλίας πάνω από 40 χιλιοστά. Σε ασθενείς όμως που έχουν υψηλό χειρουργικό κίνδυνο ή απαγορευτικό, έχουν ευνοϊκή ανατομία για το διακαθαριτηριακό repair και έχουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης παραπάνω από ένα έτος. Σχετικά με την χειρουργική επιδιόρθωση, φαίνεται ότι όταν χρειάζεται μόνο πλαστική του δακτυλίου και επιδιόρθωση της οπίσιας γλωχίνας, τότε τα αποτελέσματα είναι σαφώς ανώτερα σε σχέση με την αντικατάσταση με βιολογική ή μηχανική βαλβίδα.
Το repair στην περίπτωση αυτή σχετίζεται με πολύ μικρό διαχειριτικό κίνδυνο θνητότητας, μικρότερο το 1%. Η μακροχρόνια επιβίωση είναι πολύ καλή, αντίστοιχη με το γενικό πληθυσμό της ίδιας ηλικίας, ενώ σε μια παρακολούθηση 15 με 20 χρόνια μετά το χειρουργείο, ένα 95% των ασθενών δεν θα χρειαστεί επανεπέμβαση, ενώ παραπάνω από το 80% των ασθενών δεν θα παρουσιάσουν υποτροπή μέτριας ή σοβαρής ανεπάρκειας μητροειδούς. Στην περίπτωση όμως που έχουμε βλάβει στην πρόσια γλωχίνα ή και στις δύο γλωχίνες, τότε η επιδιόρθωση είναι μια επέμβαση αρκετά σύμπλοκη. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Με μια και μέσα σε 15 με 20 χρόνια μετά την επέμβαση, ένα ποσοστό 80% των ασθενών δεν θα χρειαστούν επανεπέμβαση, ενώ ένα ποσοστό 60% περίπου δεν θα παρουσιάσουν υποτροπή μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τη μητροειδούς. Το διακαθετριακό edge-to-edge repair, δηλαδή το mitral clip, είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση των σοβαρά συμπτωματικών ασθενών με πρωτοπαθή ανεπάρκεια της μητροειδούς που έχουν υψηλό ή απαγορευτικό χειρουργικό κίνδυνο. Οι μελέτες για το mitral clip έδειξαν βελτίωση στα συμπτώματα και μείωση στην ανεπάρκεια της μητροειδούς 2 με 3 βαθμούς, πράγμα που οδήγησε σε ανάστροφο remodeling της αριστερής κοιλίας. Ωστόσο, η χειρουργική αντιμετώπιση παραμένει ανώτερη από την διαδερμική, γι' αυτό και μόνο στους ασθενείς οι οποίοι έχουν υψηλό ή απαγορευτικό κίνδυνο για χειρουργείο προτείνεται το mitral clip. Το mitral clip ουσιαστικά ομοιάζει με την τεχνική αλφιέρη. Είναι μια χειρουργική τεχνική που σχεδόν προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Στην περίπτωση αυτή, στην τεχνική αλφιέρη, γίνεται πλαστική του δαχτυλίου και παράλληλα γίνεται συγγραφή της πρόσθεσης και της οπίσθησης γλωχίνας, όπως δηλαδή γίνεται και το clip στην διαδερμική επιδιόρθωση. Εδώ είναι το σύστημα του mitral clip. Τώρα, πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα από την πενταετή παρακολούθηση στην μελέτη Everest 2. Η μελέτη Everest 2 είχε μελετήσει την χειρουργική αντιμετώπιση έναντι της διατεμικής σε ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια της μητροειδούς και έδειξε ότι η χειρουργική αντιμετώπιση είναι ανώτερη όσον αφορά την ανάγκη για επανεπέμβαση ή την εμφάνιση μέτριας ή σοβαρής ανεπάρκειας της μητροειδούς. Όλα αυτά ήταν στον πρώτο χρόνο. Ωστόσο, σε αυτά τα τελευταία στοιχεία βλέπουμε ότι μετά τον πρώτο χρόνο τόσο η ανάγκη για επανεπέμβαση όσο και η παρουσία μέτριας ή σοβαρής ανεπάρκειας της μητροειδούς ουσιαστικά είναι περίπου το ίδιο και στα δύο γκρουπ, δηλαδή τη χειρουργική με την διαδερμική αντιμετώπιση. Τώρα, όσον αφορά την δευτεροπαθή ανεπάρκεια της μητροειδούς, εδώ η αιτία δεν είναι η βλάβη στη μητροειδική βαλβίδα, αλλά ουσιαστικά η λειτουργία της αριστερής κοιλίας, ισχεμικής ή μη ισχεμικής αιτιολογίας ή η βλάβη στην λειτουργία του αριστερού κόλπου. Η λειτουργία της αριστερής κοιλίας προκαλεί παρεκτόπιση των θηριωδών ιών, καθήλωση των γλωθήνων της μητροειδούς και ως εκ τούτου, συν και της διάτασης του μητροειδικού δακτυλίου, οδηγεί σε δευτεροπαθή ανεπάρκεια της μητροειδούς. Τα στάδια και εδώ είναι 4. Στο στάδιο α
είναι οι ασθενείς που έχουν κίνδυνο να αναπτύξουν δευτεροπαθή ανεπάρκεια, δηλαδή αυτοί που έχουν είτε στεφανία ανέσω είτε άλλου είδους ιδιοπαθή μυοκαρδιπάθεια. Στο στάδιο B έχουμε τους ασθενείς με μικρή ή μέτρια ανεπάρκεια. Στο στάδιο C έχουμε τους ασυμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρή μητροειδή ανεπάρκεια. Ωστόσο, όταν λέμε ασυμπτωματικούς, εννοούμε ότι πιθανόν αυτοί οι ασθενείς να έχουν συμπτώματα που να οφείλονται είτε στην ισχαιμία είτε στην καρδιακή ανεπάρκεια, τα οποία όμως απαντούν στην κατάλληλη αγωγή με φάρμακα. Τέλος, το στάδιο D αφορά τους συμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια της μητροειδούς, όπου εκεί δεν έχουμε βελτίωση των συμπτωμάτων, παρά τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή. Η αντιμετώπιση της δευτεροπαθούς ανεπάρκειας της μητροειδούς, ουσιαστικά δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι για το ποια είναι η κατάλληλη. Ωστόσο, οι πρόσφατες οδηγίες προτείνουν τον αλγόριθμο αυτό. Σε όλους λοιπόν τους ασθενείς με δευτεροπαθή μητροειδική ανεπάρκεια θα πρέπει να γίνεται αγωγή με την βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή καθώς και με τις κατάλληλες συσκευές της αμφικυλιακής, των αμφικυλιακών κυματοδότηση όπου έχει ένδειξη. Τώρα, στην περίπτωση που ένας ασθενής με σοβαρή ανεπάρκεια μητροειδούς σταδίου D, δηλαδή συμπτωματικός, ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε αορτοστεφανιά παράκαμψη, τότε έχει ένδειξη 2α να κάνει χειρουργική αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της μητροειδούς. Εδώ η θέση της διαδερμικής, εδώ η θέση του Matra Clip, φαίνεται ότι έχει ένδειξη 2α, στους ασθενείς με σοβαρή συμπτωματική ανεπάρκεια, με κλάσμα εξώθησης μικρότερο το 50%, με επίμονα συμπτώματα παρά τη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας, με ανατομία της βαλβίδας ευνοϊκή, με κλάσμα εξώθησης 20-50%, με τελειοσυστολική διάμετρο αριστερής κοιλίας λιγότερο από 70 χιλιοστά, και με συστολική πίεση της πνευματικής αρτηρίας μικρότερο από 70 χιλιοστά τη στήριξη δραγύρου. Ουσιαστικά αυτά τα κριτήρια που πρέπει να έχουν ασθενείς για να πάρουν την θεραπεία με διαδερμική επιδιόρθωση είναι ουσιαστικά τα κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη COAPT. Δηλαδή, κλάσμα εξώθησης μεταξύ 20-50%, τελοσυστολική διάμετρο αριστερής κοιλίας κάτω από 70 χιλιοστά, συστολική πίεση πνευματικής αρτηρίας κάτω από 70 χιλιοστά και επίμονα συμπτώματα, αν είχα κλάσεις 2, 3 ή 4 αμπουλάτοροι, ενώ είναι σε βέλτιστη αντιμετώπιση. Τα κριτήρια αποκλεισμού είναι το κάθετο μήκος της συναρμογής λιγότερο από 2 χιλιοστά σε βαλβίδες με καθήλωση των γλοχίνων, η ύπαρξη ασβεστίου στις περιοχές όπου θα πιαστεί το mitral clip στο α2 και στο πεδίο σκάλοπς, η παρουσία σημαντικού κλέφτες στο α2 και στο πεδίο σκάλοπς, καθώς και η έλλειψη από στήριξης από χορδές, τόσο πρωτογενής όσο και δευτερογενής. Η μελέτη COAPT ουσιαστικά μελέτησε την βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή έναντι της βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής συν του Mitra Clip σε ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια, δευτεροπαθή ανεπάρκεια της μητροειδούς βαλβίδας. Από τη μελέτη αυτή φάνηκε λοιπόν ότι το Mitra Clip είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των νοσηλιών λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας και φαίνεται ότι μείωσε και την
διαθεσιμότητα από όλες τις αιτίες, ενώ βελτίωσε και τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής. Αντίθετα, μια άλλη αντίστοιχη μελέτη, η MITRA FR, δεν βρήκε όφελος του MITRA CLIP έναντι της μελέτης φαρμακευτικής αγωγής μόνο. Η αιτία ήταν ότι στην μελέτη αυτή οι ασθενείς που μελετήθηκαν είχαν ουσιαστικά μικρότερο βαθμό σοβαρότητας ανεπάρκειας μητροειδούς, δηλαδή είχαν ένα μέσο έρωα 0,31 έναντι του 0,41 που ήταν στην COAPT, και επίσης οι ασθενείς που μπήκαν στην μελέτη MITRA FR είχαν πολύ μεγαλύτερη διάταση στην αριστερή κοιλία. Τέλος, βρίσκονται ήδη σε φάση 1 και 2 μελέτες σχετικά με νέες φυτεύσιμες βαλβίδες μητροειδικές. Οι κυριότερες είναι η Intrepid της Medtronic, η οποία ουσιαστικά είναι αυτοεκτισόμενη, και η Tendin της Abbott, η οποία ουσιαστικά μπαίνει διακορυφαία για τις διακορυφαίες οδού. Στο μέλλον, νέα στοιχεία θα μας δώσουν πληροφορίες για τις νέες βαλβίδες και για τον πιθανό ρόλο που θα παίξουν στο αμέσο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Έχουμε καταρχήν μια ερώτηση για ένα από τους φίλους που μας παρακολουθούν. Η πρόκτωση μικρού βαθμού μητροειδούς βαλβίδας αγνώστου αιτιολογία στην εφηβεία. Τι πρόγνωση έχει και τι πιθανότητα έχει να φτάσει στα χέρια μας? Η πρόκτωση μικρού βαθμού είναι ουσιαστικά έχει άριστη πρόγνωση. Και νομίζω ότι ιδίως εάν δεν έχει καθόλου ανεπάρκεια, τότε ίσως χρειάζεται μια παρακολούθηση κάθε 2 με 3 χρόνια. Μια πρακτική ερώτηση. Ποιες είναι σήμερα ακριβώς οι ενδείξεις για τον κλινικό γιατρό στη χώρα μας, δηλαδή ποια περιστατικά έχουν ελπίδα να περάσουν από την επιτροπή του ΚΕΣΥ και να έχουν το προνόμιο να αντιμετωπιστούν επεμβατικά σε μια πάθηση της μητροειδούς? Τι θα μπορούσες να πεις για τον κλινικό καρδιολόγο που μας παρακολουθεί για να διαλέγει τους ασθενείς που έχουν ελπίδα στη χώρα μας? Νομίζω ότι μια πρώτη ένδειξη είναι σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας επιβαρημένους με σοβαρά συμπτώματα στα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά, τότε θα έχει νόημα η χρήση του MITRA CLIP. Και επίσης, βάσει και των νέων αυτών δύο μελετών, έχει ένδειξη και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το MITRA CLIP στις περιπτώσεις της δευτεροπαθούς μητροειδούς ανεπάρκειας, που έτσι κι αλλιώς τα στοιχεία για την βέλτιστη αντιμετώπιση είναι λίγα. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, όταν δεν φτάνει η βέλτιστη αντιμετώπιση, θα μπορούσαν πάλι να τοποθετηθεί MITRA CLIP με σκοπό σίγουρα την βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συμπτωμάτων. Αλλά και της θνητότητας, βέβαια, όπως έδειξε η μελέτη COAPT. Οι νεότερες συσκευές... Βέβαια, το κόστος είναι μεγάλο των συσκευών αυτών, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Ίσως στο μέλλον να είναι πιο εφικτό να χρησιμοποιηθεί στην καθημέρα κλινική πράξη αυτό το σύστημα. Πόσο αυξάνει ο θρομβωτικός κίνδυνος των ασθενών που φέρουν αυτές τις συσκευές, τις συσκευές MITRA CLIP συγκεκριμένα, που φαίνεται να έχουν κερδίσει την πρώτη θέση στην αντιμετώπιση της μητροειδούς? Φαίνεται ότι ο κίνδυνος είναι μικρός και γι' αυτό και χρειάζεται αντιμεποτελειακή αγωγή, όπως περίπου και στις βαλβίδες της ΣΤΑΒ, όπως περίπου και στη ΣΤΑΒ. Αν ο ασθενής έχει κολπική μαρμαρική και είναι σε μόνιμη αντιπικτική αγωγή, καλύπτεται με την αντιπικτική αγωγή? Με την αντιπικτική αγωγή νομίζω ότι καλύπτεται, ναι. Παρότι είναι off-label, βέβαια, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδικίες, αλλά όμως νομίζω ότι καλύπτεται με την αντιπικτική αγωγή για τη μαρμαρική του. Ωραία. Αν δεν υπάρχει τίποτε άλλο, να ευχαριστήσω όλους όσοι είναι μαζί μας σε αυτή